Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με πολλά χαμόγελα, θερμές χειραψίες, υποστηρικτικά λόγια και ηχηρά μηνύματα, ο Μπαράκ Ομπάμα σφράγισε την τελευταία του περιοδία ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας την ελληνική κυβέρνηση σαφώς ικανοποιημένη. Τον Ιερό Βράχο και το Μουσείο της Ακρόπολης επισκέφτεται αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος για να κλείσει την επίσκεψή του στην χώρα μας με την πολυαναμενόμενη ομιλία του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα νομοσχέδια τώρα για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και τις ηλεκτρονικές πληρωμές θα τεθούν σήμερα προς συζήτηση ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Από την άλλη, διαπραγματεύσεις εργασιακά συνεχίζονται με την Υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου να συναντιέται εκ νέου με τους θεσμούς αύριο μετά την χθεσινή άκαρπη συνάντηση. Στον αέρα κινδυνεύουν να βρεθούν όσοι τρακάρουν με ένα από τα πολλά ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό γιατί το έλλειμμα του φορέα που τους αποζημιώνει έχει πραγματικά εκτιναχθεί. Έντονη κριτική δέχονται διαδικτυακοί κολοσσοί όπως η Google και το Facebook για το ότι επιτρέπουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων στο ίντερνετ. Η ευνηδιαστική νίκη του Donald Trump έκανε πολλούς να υποστηρίξουν πως σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται και οι τεχνολογικοί κολοσσοί για το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα. Ανωδικά κινείται η αγορά στο χρηματιστήριο Αθηνών με το γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει τις 581,78 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,66%. Οι κτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.